Δέστε μωρέ, τι χαρά έχω δίπλα μου. Τι χαρά υπέροχη έχω δίπλα μου. Ένα σοκολατάκι, μια δεσφυλούλα γλυκιά, γλυκιά, γλυκιά που ήρθαν με τη μανούλα της και τα μπαμπάκα της και να εξομολογηθούν. Πόση χαρά νιώθω κάθε φορά που βλέπω αυτή την υπέροχη δεσφυλούλα εδώ πέρα. Δέσποινα, το όνομα της Παναγιάς. Είναι όχι μία γλύκα, όχι, δεν είναι μία γλύκα. Είναι χίλιες χιλιάδες γλύκες. Και συζητώντας λοιπόν, μου λέει μια ατάκα υπέροχη. Ακούστε τώρα ατάκα. Στο σπίτι λέει... Κανένας δεν ακούει. Γιατί? Γιατί έχουν μαρμελάδες στα αυτιά τους. Γιατί έχουν μαρμελάδες στα αυτιά. Τα ακούσατε μωρέ γιατί τσακωνόμαστε οι άνθρωποι. Τα ακούσατε γιατί δεν ακούμε ένας τον άλλον. Γιατί δεν σφινουλά. Γιατί έχουν μαρμελάδες στα αυτιά. Γιατί έχουν μαρμελάδες στα αυτιά. Άντε μωρέ βγάλετε τη μαρμελάδα από τα αυτιά. Να ακούμε ένας τον άλλον. Με βούρτσα κιόλας. Έτσι μπράβο, τρέχοντας να τα βγάλουμε. Διότι αν βγάλουμε τη μαρμελάδα από τα αυτιά... Θα ακούμε μια χαρά. Θα ακούμε μια χαρά και θα είμαστε τότε... Καλά. Θα είμαστε καλά, θα είμαστε αγαπημένοι, θα περνάμε όμορφα. Και μας το λένε τα παιδάκια αυτά. Τα παιδάκια μας το λένε αυτό. Ότι έχουμε μαρμελάδα στα αυτιά. Αχ, πόσο φταίει αυτή η μαρμελάδα που βουλώνει τα αυτιά. Και μετά ακούμε ο καθένας τη χαζομάρα μας και έρχεται ο διαβολάκος και μας παιδεύει ο διαβολάκος και περνάμε δυστυχισμένοι. Ευχαριστούμε λοιπόν τη Δεσποινούλα, αυτή την υπέροχη Δεσποινούλα, που μας είπε τα πιο ωραία πράγματα σήμερα. Να είσαι καλά, Δεσποινάκι μου γλυκό. Και θα τη βρείτε εδώ, έρχονται κάπου και εγώ στη Σαρακίνα και θα τη δείτε. Άντε. Γεια. Κάνε γεια. Ναι.